με τους ανεξάρτητους Έλληνες, ή ας το δούμε ως υποθετική περίπτωση, εντελώς υποθετική, μπορεί να θυμώσει ο κ. Γορύδης, αλλά για χάρη της συζήτησης μπορεί να μην μπουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες στη Βουλή. Λέμε λοιπόν, ευχόμαστε να μπείτε, ευχόμαστε να μπείτε, να μπείτε και να μπουν όσο όλα τα κόμματα. Μπούμε, λοιπόν, τόσο εάν δεν αν δεν σας φτάνει, πείτε ότι μπουν και δεν σας αρκούν οι βουλευτές των ανεξάρτητων Ελλήνων. Πού οδηγούμαστε, σε διέξοδο? Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αποχωρήσει ο κ. Τσίπρας, κύριε φίλε. Δεν υπάρχει διέξοδο στη δημοκρατία. Άρα, και μάλιστα δώστε μας την επομένη εκλογών. Δώστε μας τη διέξοδο. Κοιτάξτε, δεν θέλω να μπω σε μια ιστορία προσομοίωσης μετεκλογικών συνεργασιών και σεναρίων. Διότι ποια κόμματα θα είναι μέσα. Πρέπει να ξέρει. Σχεδιασμός όμως δεν υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα λεπτό. Ποια κόμματα και πόσα θα είναι μέσα. Τι δύναμη θα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι δύναμη θα έχει το δεύτερο κόμμα. Αυτά είναι στοιχεία ποιοτικά που καθορίζουν τις δυνατότητες διαμόρφωσης ενός προγράμματος από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν το κρίσιμο θέμα είναι το πρόγραμμα που θα προκύψει από το σχεδισμό της μετεκλογικής διαδικασίας και Βουλής. Έχει σημασία το πρόγραμμα και γι' αυτό επιμένουμε. Την προγραμματική συμφωνία εννοείται. Το πρόγραμμα διακυβέρνησης της χώρας. Ωραία. Και γι' αυτό έχει σημασία και τονίζουμε ότι παρότι το νέο στοιχείο σήμερα είναι η συμφωνία αυτή, η επαχθής σε πολλά σημεία, που έχει όμως και σημεία τα οποία μπορεί να... Αν το ποτάμι έρθει και πει εγώ συμφωνώ, να ολοκληρώσω ένα λεπτό. Που μπορεί όμως να αντισταθμιστούν ορισμένα επώδυνα στοιχεία με ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης. Μπορεί να μην το θέλει κάποιο κόμμα αυτό. Βεβαίως. Έχουμε εμπειρία κομμάτων που κυβέρνησαν τη χώρα, που εφήρμοσαν μέτρα τα οποία τα γνωρίζουμε όλοι. Και τα ζει σήμερα η ελληνική κοινωνία. Φτώχεια, ακραία και υπερφορολόγηση και διάλυση των κοινωνικών και εργασιακών σχέσεων. Δηλαδή, να μπορεί να δώσει το ΕΚΑΣ επί παραδείγμα ότι αν μπορέσει να το δώσει, υπάρχει περίπτωση κάποιο ελληνικό κόμμα να το αρνηθεί. Μα ήταν στοιχείο τη συμφωνία στο Μέλι Χαρδούβελη κατάγεση του ΕΚΑΣ, το θυμάστε. Το οποίο εμεί το έχουμε. Τώρα, όχι, έχουμε τώρα βάλει, πέρασε. Έχουμε λοιπόν, βάλει τριετία που θα αντισταθμιστεί. Τριετία για αντιστάθμισμα. Με αντιστάθμισμα. Ξέρουμε τι λέμε. Δεν πήγαμε με το μαχαίρι κόφτο και τελειώσαμε. Δεν είναι έτσι. Πήγατε ψηλά. Άρα λοιπόν, για να ολοκληρώσω στην ερώτησή σας, το κρίσιμο θέμα είναι το πρόγραμμα της διακυβέρνησης. Και εδώ, παρότι υπάρχει το μνημόνιο με τα άτεκτα στοιχεία που αναφέρατε και με τα νεοφιλελεύθερα στοιχεία τα οποία ανέφερα νωρίτερα, παραμένει για τον κόσμο ως κατεύθυνση για τη διαχείριση του μνημονίου, αλλά και εκτός μνημονίου, ένας χώρος μεγάλος που υπάρχει, που έχει να κάνει με τη φοροδιαφυγή, που έχει να κάνει με τη διαπλοκή, που έχει να κάνει με τη μεταρρύθμιση του κράτους, που έχει να κάνει με τις δημοκρατικές σχέσεις. Υπάρχει ένα θέμα προοδευτικής ή σκληρά δεξιάς και νεοφιλελεύθερης διακυβέρνησης. Το δίλημα λοιπόν μεθαύριο για τον κόσμο θα είναι με το σκληρό μνημόνιο που πρέπει να αλλάξει και το λέμε, αλλά και με τον υπόλοιπο χώρο δημοκρατίας και κοινωνικής ευθύνης και δικαιοσύνης. Ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα? Ωραία. Το παλαιό πολιτικό σύστημα με προεξάρχουσα τη νέα δημοκρατία του μεγάλου κεφαλαίου και της μεγάλης διαφθοράς που την έχει ζήσει και την έχει καταδικάσει ο κόσμος, ή μια νέα παράταξη, και δεν είναι κόμμα μόνο, παράταξη όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, σε συνεργασίες με κόμματα τα οποία δεν ευθύνονται για τον παλαιό για αυτά τα οποία ζούμε σήμερα. Διότι αυτά που ζούμε σήμερα δεν φτιάχνουν από τον Ιανουάριο και μετά. Είναι 40 χρόνια ιστορία. Μία ακόμα σαφή απάντηση. Και για να τελειώσω. Ναι. Θα πει κάποιος με ευκολία. Μα όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ προσκυνάει το μνημόνιο. Δηλαδή τι. Τι παπάγω στην πλαστεία ξανά. Εκεί πηγαίνουμε. Τα έχει ζήσει αυτά ο κόσμος. Ωραία. Και πείτε, δεν είναι εύκολο να το πει του αλλού ότι ξαφνικά εμείς γίναμε από πρόβατα λύκη. Υπόθεση εργασίας. Και τελευταίο θέμα. Έχει πει το Πασόκ πάντως πριν από σήμερα. Και τελευταίο θέμα που έχει σημασία. Και τελευταίο θέμα που έχει σημασία. Ακούμε βέλη εναντίον του Αλέξη. Ο Αλέξης είναι ένας νέος αριστερός πολιτικός με κύρος διεθνές και με κύρος εσωτερικό. Η κοινή γνώμη τον εμπιστεύεται. Και όλη η προσπάθεια των αντιπάλων θα είναι να πλήξουν προσωπικά ένα νέο αριστερό πολιτικό όπως είναι ο Τσίπρας, που έχει την ικανότητα να εκφράζει με εθνική ευθύνη τα συμφέροντα της χώρας. Ωραία. Γι' αυτό έδειξε η συμπεριφορά του, η στάση του, όταν απέναντι στο εκβιαστικό τελεσίγραφο άταχτη χρεοκοπία ή μια επώδυνη συμφωνία, επέλεξε την επώδυνη συμφωνία. Μια μονολεκτική απάντηση. Αυτός μπορεί μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με άλλες πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις, να δώσει μια λύση στο αδιέξοδο το οποίο πήγε να διαμορφωθεί προχθές μέσα στην Ευρωζώνη, διότι εκτός Ευρωζώνης
δεν θέλω να καταστροφολογήσω, αλλά εκτός Ευρωζώνης δεν υπάρχει ο παράδεισος. Κύριε Φίλη, δεν είναι το νόμισμα που φτιάχνει τις ταξικές σχέσεις σε μια χώρα. Υποθετική, υπόθεση εργασίας. Θα παραμείνει το κατεστημένο εδώ πέρα και πιο πλούσιο άμα πάει στη Δραχμή. Αν τα δύο μεγάλα κόμματα έρθουν με μικρή διαφορά και δεν αρκεί μια συνεργασία με κάποιο μικρό κόμμα για να σχηματιστεί κυβέρνηση, μπροστά στο ενδεχόμενο να μην πάμε σε επόμενες εκλογές, υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με τον τη δύο κομμάτων, όχι. Όχι, των δύο κομμάτων, όχι. Των τριών και των τεσσάρων. Επαναλαμβάνω, όχι, όχι. Είπατε ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία. Ναι, ναι. Δηλαδή μεγάλο συνασπισμό. Ναι, ναι, ναι. Αυτό δεν ισχύει. Ωραία. Δεν αυτό μιλάμε αναμέρεση τη λαϊκή εντολή. Δεν υπάρχει μεγάλο συνασπισμό. Η δυνατότητα όμω να υπάρξει μια συνεργασία και με άλλε πολιτικέ δυνάμει να μην είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Επαναλαμβάνω, θέμα προγράμματο και έχει σημασία να υπάρχει ένα ισχυρό αυτοδύναμο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο να μπορεί ακόμα και ω αυτοδύναμη πολιτική δύναμη να μπορέσει να εκπροσωπήσει συνεργασίε στον πολιτικό χώρο και στον κοινωνικό χώρο. Ωραία, τώρα κύριε Δέντε, να έρθουμε σε εσάς.